στα πλαίσια της συμφιλίωσης και της λήξης της μεταξύ μας σύγκρουσης, αποφασίσαμε την κυρία αναπληρώτρια υπουργό, εισηγηθήκαμε στην κυβέρνηση και το αίτημα έγινε δεκτό, θα καταθέσουμε άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για να διαγράψουμε τα πρόστιμα στους ηλικιωμένους που είχαν τεθεί κατά την εποχή της πανδημίας. Τίνουμε κλάδον ελέας προς όλη εκείνη την πλευρά της κοινωνίας που είχε τόσο αντιδράσει. Για την πολιτεία, για το Υπουργείο Υγείας δεν υπάρχει αποδεκτός αριθμός θανάτων. Όταν έχουμε αντιϊκά, όταν έχουμε το εμβόλιο, θέλουμε να αποφύγουμε κάθε πιθανό θάνατο που οφείλεται στην COVID, καθώς πραγματικά έχουμε στα χέρια μας πολύ αποτελεσματικά εργαλεία. Από τους περίπου 90 ασθενείς που μπήκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας αυτή την περίοδο, μόνο δύο είχαν κάνει το πρόσφατο εμβολιασμό, το επικυρωμένο εμβόλιο, δηλαδή το COVID. Η πίεση που υπάρχει στο σύστημα υγείας δεν είναι μόνο λόγω του COVID, είναι λόγω και των υπολείπων αναπνευστικών λοιμώξεων.